Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 με όλα όσα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Βεβαίως με το δικό μας διαφορετικό καθημερινό χούλιαμα. Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Περιμένουμε και τον κύριο Ασλαμή προκειμένου να δώσει τη δική του νότα στην εκπομπή. Έχουμε φυσικά διακοπή πρωταθλήματος. Μπορούμε να κάνουμε και μια αποτιμησούλα των μεταγραφικών κινήσεων γενικότερα. Ο Άρης βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης προπονητή. Προπονητής ο οποίος όλα δείχνουν θα είναι από το εξωτερικό, γιατί αυτή είναι η επιθυμία και του Άγγελου Χαριστέα και του Θόδωρου Καρυπίδη. Άρα όλα όσα εδώ και 2-3 μέρες βλέπετε δεξιά και αριστερά και δεν τα ακούσατε εδώ και δεν τα διαβάσατε στο Λαβαοτάρης σε σχέση με Έλληνες προπονητές, δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Ο καθυστερημένος παρέας ήρθε. Ήρθα να κάνω το ραδιόφωνο με ένταση για θέματα του quiz και τέτοια. Ναι. Ποια? Είμαι σπινταριστή για να κάνω το θέμα. Είμαι σπινταριστή, άρχισε στην ώρα σου. Όχι σπινταριστός. Αναστασία και μηνύματα λίγο αν μπορείς. Σπινταριστός καθυστερημένος δεν υπάρχει. Θα στα βάλω εγώ, μην ανησυχείς. Γιατί κάθεσαι εκεί? Γιατί σιγά σε βγάζω προς τα έξω. Δεν πειράζει, έτοιμος είμαι. Ωραία. Από εκείνη τη θέση πρέπει να πάρεις, όχι από εκείνη. Έτοιμος. Είσαι προς τα μέσα. Μην βάζεις ακουστικά ακόμα, δεν χρειάζεσαι ακουστικά. Χρειάζεσαι ακουστικά, τι θα τα κάνεις? Να ακούς τον εαυτό σου, να δεις αν είσαι ωραίος. Έχουμε διαγωνισμούς. Έχουμε διαγωνισμούς και κωδικοποιημένα θεματάκια. Ωραία. Ήθελα να μπούμε λίγο σπιντάτα σήμερα. Ολοκλήρωσε εσύ και μετά να το αφήνεις πάνω μου. Ότι υπάρχει θέμα ΠΑΟΚ και τα λοιπά, στην εκπομπή θα έχουμε θέμα ΠΑΟΚ. Για τις μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ θα κάνει το σχόλιο ο Μάριος Ισλαμής. Θα αξιολογήσει τις κινήσεις που έγιναν και το ότι δεν πήρε κανέναν παίχτη από λίγους. Δεν γκρινιάζουν οι Αριανοί δικαιολογημένα σε ένα βαθμό, γιατί λέει δεν πήρα άλλο αριστερό μπακ που έχω ένα. Καθόταν εκεί πέρα, τώρα το ενεργοποιήσω. Τέλος πάντων. Να δω τι θα μου πούνε για τα πολλά λεφτά, αλλά ξέχασα. Θα είναι άσια fair play. FFP. Με ρωτάει μια γεία στη γειτονιά, καλέ αυτό το FF, πώς το λέτε, λέει, τι είναι, λέω, καημένη πάω, κλαίω, άστα σε πάλι φορά. Έτσι, FFP. Λοιπόν, θα έχουμε φυσικά και ανάλυση για τον Ηρακλή, ο οποίος θέλει επιτέλους να γίνει Άρης. Άρης, αυτό έκλεισε, ναι, εντάξει, τέλος. Εντάξει, Άρη. Το όνειρο εκατομμυρίων Αριανών νομίζω πραγματοποιείται. Μάλλον το δικό σου όνειρο. Γιατί Αριανών, τώρα, και πλέον, δηλαδή τώρα από ΑΕΠ οντίον θα σε λέμε ΑΕΠ Άρης Παλαιοχωρίου Νέος Ηρακλής. Όλα θα αυτά. Δηλαδή Παλαιοχώρη Νέος. Πώς θα παίζει ακριβώς έτσι τώρα αυτό? Και φυσικά παίζει και ελληνικός χρυσός, έτσι. Και αναρχία και χρήμα. Και αναρχία είναι αυτό που είναι Ασλαμάς. Αναρχοβασιλόφρον, αναρχοκαπιταλιστής. Μάλιστα. Επιτέλους θα γίνεται. Θα τα αρπάξετε δηλαδή από τον ελληνικό χρυσό? Εννοείται. Βάλε και μια χορηγία. Ερχόμαστε. Ερχόσαστε. Ερχόμαστε, παιδιά. Έχει χρήμα. Πού θα παίξετε? Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική. Football League. Football League ή Γάμα Εθνική? Είναι, κάτσε πώς πάει. Είναι η πρώην. Είναι Super είναι League. Super League 1. Super League 2. Football League, Γάμα Εθνική. Football League και είναι και Football League 2. Όχι, Γάμα Εθνική μετά λέγεται. Γάμα. Ναι. Football League θα πάει ο Ηρακλής, νομίζω. Είσαι σίγουρος? Α, Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική. Δηλαδή Δέλτα Εθνική. Πρώην Δέλτα Εθνική, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ώσπου να έρθετε, θα έχει αλλάξει κυβέρνηση ξανά. Το ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, okay. Θέλω Γιάννη Ιωαννίδη πάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, έχετε μείνει πιστοί δηλαδή στις αρχές σας για μία ακόμη φορά, δεν δίδετε πουθενά, θα πάτε σε αυτούς που τους ξεφωνίζατε ότι προσπαθούν να σας διαλύσουν κτλ. Τον έτσι. Άρη Παλαιοχωρίου. Έτσι. Δηλαδή πιάσατε Κατερίνη, τώρα πιάσατε και Χαλκιδική. Θυμίζω η ομάδα, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει και όσο δεν ασχολείται, ας πούμε, η ομάδα με την οποία ο Ηρακλής κονταριζόταν επί ένα ολόκληρο χρόνο πρόπερση για να ανέβει στην Β, ναι. Και ουσιαστικά κρίθηκε το ποιος θα ανέβει. Την, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Με τη σφαγή έτσι. Που τους έκανες εδώ μέσα. Που τους καταέσφαξες. Όχι, ρε, ήμουνα μέσα. Όχι, ποια σφαγή ήμουνα. Τελείωσαν με 9 παίκτες. Τι, ότι και μπήκα μέσα. Μοναδικημένο το παίζεις. Και μπήκα με 9 παίκτες τελείωσαν οι καημένοι. Και μίλησα και με τον προπονητή, με τον coach, τον Billy. Εντάξει, και είδα μέσα από διτήρια, είδα τον Κώστα τον Βέλιο. Και του λέω, Κώστα, λέει από το Παλαιοχώρι με γόρεση. Α, λέω, είσαι Ηρακλειδέας από το Παλαιοχώρι. Λέει, όχι. Πολλά έβαλε ο Βέλιος προχθές. Είμαι Άρης Παλαιοχωρίου από το Παλαιοχώρι. Όχι, ρε, ο άνθρωπος, όχι. Λείπε. Είμαι Ηρακλειδέας, αλλά καταγωγή μου λέει είναι το Παλαιοχώρι. Γι' αυτό και με βλέπεις εδώ πέρα. Λοιπόν, αδέρφια, να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί έχουμε δύο τρελούς διαγωνισμούς. Να προλάβω το Χρύσανθο, μην τυχόν και απαντήσει και τα καταστρέψει όλα. Γιατί είναι quiz Opticon Express. Το ένα αφορά όλο τον κόσμο. Το άλλο αφορά πολύ κόσμο, θα έλεγα. Εγκλημάτισα εγώ όλο το καλοκαίρι.
Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δίνουμε τώρα που το καλοκαίρι στην ουσία μοιάζει να τελειώνει, αλλά θα πάει καλά και όλο αυτό το επόμενο δεκαήμερο, από ό,τι μαθαίνω για τον καιρό. Ναι. Δύο διπλές προσκλήσεις σας στέλνουμε σε θερινό σινεμά. Σας κάνουμε τρελή κούτρα. Δύο διπλές προσκλήσεις. Θερινός κινηματογράφος, λατρεμένος, πολύ αγαπημένος Ναταλή, στη Νέα Παραλία. Πόσα βράδια έχω περάσει εκεί μέσα, πόσα ξημερώματα και τι δεν έχω κάνει εκεί μέσα. Για να απολαύσετε τη νέα ταινία, ήδη μου ζητάει πρόσκληση η Αναστασία Λάμδα, αλλά δεν κάνουμε τέτοια εδώ στο Λίμπερο, δεν είμαστε τέτοιοι εδώ στο Λίμπερο. Μία βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη. Η υπέροχη νέα τρυφερή ταινία του Woody Allen, πραγματικά υπέροχη, το λέω επειδή την είδα. Με Timothy Chalamet, με Elle Fanning, με Liv Schreiber, με Selena Gomez, με Jude Law, με Rebecca Hall, με Diego Luna, με Cherry Jones. Πραγματικά υπέροχη ταινία. Πηγαίνεις όποτε θέλεις, από απόψε έως και την Παρασκευή, σε όποια από τις δύο προβολές θέλεις. Ή 9 παρατέταρτο ή 10.30. Είναι λίγο πριν το Μακεδονία Παλάς, έτσι. Μάλιστα. Πραγματικά υπέροχη ταινία. Πραγματικά με ατελείωτο εννοείται πνεύμα και χιούμορ, καθαρά γουντιαλενική. Λοιπόν, η οποία κυκλοφορεί με ένα χρόνο καθυστέρηση λόγω των δικαστηρίων που είχε ο Woody Allen με τις συκοφαντίες της πρώην. Τη κόρη, τη πρώην συντρόφου του, τη Μία Φάρου, ότι την κακοποιούσε κτλ. Όλα αυτά τα ψέματα που καταρρίφθηκαν τέλος πάντων. Και στο φινάλε, άλλο οι δικαστικές αίθουσες και άλλο το μεγάλο πανί. Εμάς μας ενδιαφέρει ο Woody Allen στο μεγάλο πανί. Στη ζωή του έξω ας κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ό,τι θέλει ας κάνει, εκεί είναι η δικαιοσύνη. Ο Τσαλτίδης εδώ με ενδιαφέρει ως ρεπόρτερ του Άρεος. Αν μάθω ότι κακοποιεί ο Χρήστατος παιδιά, η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη. Εγώ. Αλλά ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ό,τι πει η δικαιοσύνη, εγώ λέω, μάτια μου. Δεν είπα το 7 χαρό, το πω μπράβο. Πολλές φορές η δικαιοσύνη έρχεται και από αλλού. Σωστό. Από εκεί που όλοι οι παραδόπιστοι δεν υπολογίζεται. Το λατρεύω, ώρες, ώρες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Quiz Opticon Express. Προσέξτε. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express. Α, σήμερα έχεις να πεις για τον ΠΑΟΚ, είπες. Όχι για ποιον είπες, για κάτι άλλο. Για τον Ιντέγε. Όχι. Δεν βάζω Ιντέγε, το βάζουμε αύριο. Πάλι γιατί, αύριο, Ιντέγε. Θα τα φορτίσω. Θα πάμε αύριο. Με αφορμή την αλλαγή του Ιντέγε. Ναι, το βάζουμε αύριο. Χρήσανθε. Γιατί σήμερα παίζει η εθνική ομάδα μπάσκετ. Η επίσημη αγαπημένη. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express καινούρια νέα εσοδεία. Μας πρίξανε όλοι εσοδείας. Οι μπασκετικοί για την 1η Σεπτέμβρη, προψέ, ναι, που έπαιξε η Εθνική Χρύσανθε. Ναι. Ότι ποια επέτειος ήταν μπασκετικά η 1η Σεπτέμβρη, προχθές που ξεκίνησε η Εθνική. Τη Σαϊτάμα! Ακούει τώρα και η Αναστασία Λάμδα και η Μαριλίζη και λένε τι είναι η Σαϊτάμα. Δεν ξέρουν την επέτειο τη Σαϊτάμα, έτσι. 1η Σεπτέμβρη 2006, να πούμε χρόνια πολλά στο Πασόκ, γιορτάζει όλη η Ελλάδα σήμερα. 45 χρόνια Πασόκ. Σήμερα γιορτάζει το Μετροσπορ, φίλε. Χρόνια πολλά και στο Μετροσπορ. 3 Σεπτεμβρίου ιδρύθηκε. Ιδρύθηκε, μπράβο, χρόνια πολλά. Πόσα χρόνια έχει. Δεν θυμάμαι. Χρόνια πολλά. Είμαστε και καλά. Εκεί. Και να είναι οι άνθρωποι, δίνουν αγώνα, να είναι καλά τα παιδιά. Και πρώην συνάδελφοι και νέοι κτλ. Έχει μεταλλαχθεί αρκετά, βέβαια. Δεν σχολιάζω, ναι, από τότε που κρατούσε τα ενία. Περισσότερο εμείς επειδή είμαστε άνθρωποι που λέμε τα πάντα. Ναι. Έχουν γίνει σαν. Δηλαδή περισσότεροι πλέον στα, τον σπορ του Βορρά, άμα το δεις. Δηλαδή από Δημήτρη Μπούζα, Γρηγορία Άδη, μιλάμε ονόματα εμείς έτσι, όχι με στοιχεία. Είναι καλό Μπούζο, αυτό. Δεν με νοιάζει τι. Α, καλό ή κακό, δεν είμαι εγώ εκεί οπότε. Χρόνια πολλά, τι καλά να έχουν οι άνθρωποι. Ο Νάσκας έχει μείνει από. Ο Χρήστος, μεγάλη πόλους. Μορφή. Μεγάλη μπασκετική δηλαδή, μορφή. Πριν από λίγο καιρό έφυγε ο Τεριακής. Έφυγε ο Κοροϊδεύης. Άλλαξε ο Γιώργος, άλλαξε γενικότερα επάγγελμα. Χθες διάβασα ότι έφυγε ο Γιαλαμάς. Ακροατής μου, ο νεαρός Αριανός. Ναι. Απαντούσε σε quiz το Ασλαμά το 2001. Ο Γιαλαμάς. Σε σχέση λοιπόν με αυτούς που ήμασταν από τότε. Τον καλημερίζω με αγάπη. Ποιος έχει μείνει. Όταν ξεκινούσαμε. Ο Κωστής δεν ήταν. Ο Κωστής. Ο Κούσης δεν υπάρχει. Ο Νικολής. Δεν υπάρχει. Εγώ, Πάρης, η τετράδα δεν υπάρχει. Δεν λέω τον Κούση. Το Ρατόπουλο είναι. Δεν ήταν ο Κώστος το ξεκίνημα. Ναι, δεν ήταν ξεκίνημα. Ήρθε ναι. Μετά. Στην εφημερίδα κιόλα σου λέω τώρα. Ναι. Άλλο, το ραδιόφωνο είναι κάτι άλλο. Ναι. Ναι, ναι. Ο Νάσκας νομίζω είναι ο μόνος που έχει. Μόνο ο Χρήστος. Μόνο ο Χρήστος, να είναι καλά. Ο Γιώργος ο Μάντζιος ήταν από την αρχή. Με ύψος, νομίζω πως όχι. Ο Χρήστος νομίζω 1,89 ύψος, αν δεν κάνω λάθος. 1,90 κάπου εκεί. Λοιπόν. Μόνο ο Νάσκας έχει μείνει. Ναι. Το έπος της Σαϊτάμα, 1η Σεπτέμβρη 2006, Ελλάδα 101, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 95 στον ημιτελικό. Και ο Κλαδάς. Ο Αντώνης. Μου έχει ρίξει αρκετά κυνηγητά, αλλά με αγαπάει πολύ. Καλά σε έκανε. Και όλοι οι παοχτές γενικά με αγαπάνε. Ναι, βέβαια. Εσένα όχι μετά από το χθεσινό που είπες. Τι είπα. Μου προκαλείται με το.
Αν σου πω ότι μου είπαν δύο άτομα. Η πλάκα είναι ότι δεν είπα τίποτα εδώ μεταξύ. Άμα έρθω εκεί, λέει, θα κάνει μετό 30 ώρες. Ναι, πες του, ναι. Να έρθει αυτού. Μόνος του. Μόνος του να έρθει. Άμα έρθει εδώ. Ήταν στα λοκ. Δακρύσαμε. Ήταν στα λοκ. Δεν πάνε, ήταν και στο. Και ήσουν στα άρματα. Ήταν στα λοκ. Και είναι 39 ετών. Γιο-γιο θα τον κάνω. Το λοιπόν. Αν ακούς, λοιπόν, Αναστασία Λάμδα, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι, αν δεις ένα λίγο έτσι κάπως ξυρισμένο. Γιο-γιο. Πες του αυτός είναι. Πες του να έρθει σε μένα. Αυτός ο ξυρισμένος να έρθει σε μένα, ο ένας. Γιο-γιο θα τον κάνω. 39χρονος παοξής που ήταν στα ΛΟΚ. Δύο αστυνομικούς θα έχω εδώ που θα τον πιάσουν. Αχ, το πας εκεί, έτσι, ναι, εντάξει. Έτσι είναι και εγώ. Κάτι φαίνεται το καλοκαίρι, κάτι έκανε αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ποιο είναι το έγκλημα που κάνει σε εκείνον τον αγώνα στην Σαϊτάμα, στον ημιτελικό εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ποιο είναι το έγκλημα που κάνει ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Γράφεις το έγκλημα, το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε και το αποστέλνεις. Δεν χρειάζεται λέξη γυαλιά, γιατί για να βάλεις το ονοματεπώνυμο σημαίνει ότι θες να μπεις στην κλήρωση, έτσι. Γράφεις μόνο σινεμά, αν θες για το σινεμά, γιατί μπορεί να μπεις και για τα δύο. Και να απαντήσεις για το έγκλημα του Θοδωρή Παπαλουκά, εκείνο το απόγευμα, νομίζω ήταν απόγευμα, Χρύσανθε, στη Σαϊτάμα τότε ήταν απόγευμα, νομίζω ή βράδυ. Νομίζω ήταν απόγευμα, ή έχουμε κάποια διαφορά, κάτι ώρες, έτσι. Ποιο ήταν το έγκλημα, αν θες και για σινεμά, γράφεις και τη λέξη σινεμά, στο ίδιο μήνυμα. FM και ενώ, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-526. 54-526, καλή τύχη, οι δύο κληρώσεις θα γίνουν στις 12 παρα 2 πρώτα λεπτά. Μια μουσική ανάσα και κωδικοποιημένα θεματάκια, οπότε σχολιάζει, παίρνει τις πάσες μου ο Χρύσανθος και σχολιάζει ό,τι τραβάει η ψυχούλα του. Φτάνει μια ανάσα, είπαμε, Αναστασία μου Λάμδα, η οποία και αυτή απογοητεύτηκε από την... τέλος πάντων, διεκπεραιωτική ερμηνεία του Αντίνο Αλμπάνι, εψέ το βράδυ. Θα φρικάρω, τον άρεσε πάρα πολύ τον Αντίνο. Ωραίος, φανταστική, πολύ ωραία παράσταση. Παιδιά, να πάτε. Είναι και απόψε τέλος. Για χθες δώσαμε προσκλήσεις. Είδα και ακροατή, ο οποίος δεν κέρδισε χθες. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι, παιδιά. Ό,τι μπορούμε, δίνουμε. Ό,τι μπορούμε, δίνουμε. Δύο δίνουν, δύο. Μας λένε πέντε. Δεν τις καβατζώνουμε εμείς. Αυτές είναι. Ξέρω, τις καβατζώνεις. Λοιπόν, Άρης Παλαιοχωρίου, του Αφημί του Ηρακλή. Ελληνικός χρυσός, ο ανταγωνιστής του την προπέρσινη χρονιά. Περιμένω από φίλους και του Άρεως Παλαιοχωρίου. Αλλά γιατί αυτό είναι άδικο που κάνουμε. Λέμε θέλουμε τη γνώμη οπαδών του Ηρακλέους. Δεν κατάλαβα. Υπάρχουν και οπαδοί του Άρεως Παλαιοχωρίου. Εκείνη τη χρονιά γνώρισα αρκετούς που έλκουν την καταγωγή τους από εκεί. Και με μεγάλη μου συγκίνηση γνώρισα άτομο που μου είπε είμαι Παναθηναϊκός και Άρης Παλαιοχωρίου. Άνθρωπος που είναι από εκεί. Και το χάρηκα πάρα πολύ. Περιμένουν τα σχόλιά τους. Και οπαδών του Άρεως Παλαιοχωρίου, αλλά και οπαδών του Ηρακλέους που θα αγωνιστεί πλέον στη Γάμα Εθνική με το Αφημί του Άρεως Παλαιοχωρίου. Ελπίζω η ελληνικός χρυσός να μην έχει φύγει. Αν δεν έχει φύγει, στέλνω το μήνυμα. Ερχόμαστε. Λοιπόν, πάω στον Άρη γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, έτσι. Τα δίνω κωδικοποιημένα με κάποια σχόλια και μετά τα σχολιάζει αν θέλει ο Χρήστης ή κατευθείαν. Άμα είναι να πεις Έλληνα, Έλληνα, δεν υπάρχει κανένα. Έλληνα δεν έχω. Μα την πάνε για κανέναν. Λοιπόν, ωραία. Πάμε ένα-ένα και τάκ-τάκ. Πες τις μπουρδες σου, άντε. Τάκ-τάκ τα σχολιάζει και ο Χρήστης. Πες τις μπουρδες σου. Λοιπόν, ένα όνομα που αυτή τη στιγμή θα απορροφούσε όλη την ένταση και θα σκορπούσε ρίγη συγκινήσεως είναι φυσικά ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Ναι, δεν υπάρχει. Όμως, λέω εγώ. Ότι δεν αντέχω να ακούσω στην Τούμπα τέρδα γονιστική το γνωστό σύνθημα Έκτορ Κούπερ, Έκτορ Κούπερ, εκείνο με τα μπουμπούκια. Δεν το αντέχω. Mm. Ο Χρήστος λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Μην έρθει, εκτίθεσαι. Ναι. Δεν υπάρχει. Εσείς εκτίθεσαι. Όλοι που λέτε μπουρδες. Εγώ δεν εκτίθεμαι. Πάει. Σίγουρα. Είναι προπονητής στην Εθνική Καζακστάν. Ναι. Και παίρνει 1 εκατομμύριο. Δεν κατάλαβα. Άρης είμαι. Mm. Και πληρώνω. Mm. Πάω παρακάτω. Άρης Παλαιοχωρίου είσαι πλέον. Ναι, αυτό ναι! Άρης είσαι όντως. Αυτό ναι, όντως. Θα σε βάλουμε και ένθετο στην Άρης είσαι. Έχεις δίκιο. Μια στήλη να γράφεις. Ωραία. Έλα. Γκουστάβο Πογιέτ. Ναι, δεν υπάρχει. Πού φράγκα, λέει ο Σλαμάς. Όχι. Ο Χρήστος λέει. Όχι. Ναι, ναι. Εγώ λέω πού φράγκα, λέει δεν υπάρχει. Σωστό. Δεν υπάρχει γιατί δεν ταιριάζει το τρόπος παιχνιδιού του. Πάμε παρακάτω. Ποιος είναι ο τρόπος, δηλαδή. Αν σου δίνω 3 ώρες να το αναλύσεις. Δεν θα στον αναλύσω φυσικά ποτέ. Παραδέχομαι. Γιατί είσαι κακεντρεχής, γιατί θα ψάξεις το ένα
στοιχείο εκείνο το οποίο θα πει. Ρε, θέλει λεφτά αυτό. Τέλος πάντων. Ποιος θέλει λεφτά. Ο Γκουστάβο Πογιέτ. Και παίκτε και λεφτά. Τέλος πάντων. Ωραία, στην ΑΕΚ δεν πήγε ο Γκουστάβο Πογιέτ. Γιατί είναι στον Άρη. Μπράβο, εφε, Φράγκα κτλ. Λοιπόν, τι λέει και τίποτα. Λοιπόν, ρε Χρήσαθε, μάρκαρε τον αυτό να φύγει καντεμιά. Μα θα φύγει καντεμιά. Μάρκαρε τον με χρώμα εκεί. Κάντε τον Μάρκ να φύγει καντεμιά. Στο automatic το έχει έτσι. Μανόλο Χιμένεθ, ψήνεσαι. Όχι. Δεν ψήνεσαι. Όχι. Δεν τον θες. Όχι. Γιατί δεν παίζουμε το ίδιο πράγμα, παίζει άλλο αυτό από αυτό που θέλουμε να παίξουμε εμείς. Ήρθε δύο φορές στην ΑΕΚ και απέτυχε. Πρωτάθλημα πήρε. Απέτυχε. Δεν πήρε τον double. Είμαι ΑΕΚ. Παίζω με ένα καφενείο τη μία φορά απέναντί μου. Αγωνιστικά. Δεν άκουσα με τι παίζεις, συγγνώμη. Με ένα αγωνιστικό καφενείο. Με ένα αγωνιστικό. Θα έρθουνε. Ναι. Είναι και η πόρτα ανοιχτή. Ωραία. Και. Άμα έρθουν, θα συλληφθούν. Υπάρχουν κάμερες. 18 κάμερες έχει η τέτοια. Το ξέρω και η περιοχή όλη. Η περιοχή έχει 28. Με zoom στα σπυράκια που έχουν μπορώ να τους κάνω. Πάμε παρακάτω. Έπαιζε με ένα καφενείο και δεν πήρε double. Ναι. Εδώ πέρα κάπου σου δίνω. Ναι. Ειλικρινά, σου δίνω ένα point. Ειλικρινά. Ναι. Λοιπόν, Χουμπ Στέφενς, μια που ψάχνετε για ξένο και ειδικά για Ολλανδό. Δεν ψάχνετε καθόλου για Ολλανδό. Που είναι η χαρά της ψισταριάς, ειδικά δεν στη Χαριλάου. Δεν καθόλου για Ολλανδό. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν ταιριάζει κιόλας, έτσι. Τρώει πάντως, πολύ αυτός, δεν ναι, θα χαρούν και οι ψισταριές στη Χαριλάου και οι λουκουμάδες της γιαγιάς που είναι και στην πλατεία και μυροκοπάνε. Όχι. Έτσι. Οι τέσσερις αποτυχημένες επιλογές, ξαναζεσταμένα φαγητά όλα. Αυτούς. Αυτοί ήτανε. Τον μόνο που θα ήθελα είναι ο Κούπερ. Κανέναν άλλον. Που θα ήθελα. Αλλά δεν γίνεται. Αλήθεια, λες, τον ήθελες. Με το χέρι στην καρδιά. Αλλά δεν γίνεται. Γιατί αυτό θα συσπήρωνε, θα έκανε, πράγματα, είναι καλός προπονητής. Δεν σε νοιάζει η ταμπέλα loser που έχει, το συνοδεύει, τίποτα, όχι. Όχι. Τίποτα, όχι. Άμα, είναι να χάνει, άμα θεωρείται loser αυτός που πάει μέχρι το τελικό του Champions League και χάνει στο τελικό του Champions League. Με κάνανε viral όταν αποκλείστηκε με την Αίγυπτο που τρώει τον γκολ τελευταίο λεπτό. Με κάνανε στο, για το παγκόσμιο κύπελλο. Όχι, ποια ομάδα είχε, ρε. Όχι η Αίγυπτο, ποια είχε Αφρικάνικη. Στο παγκόσμιο κύπελλο. Την Αίγυπτο, μπράβο. Με έγινε, τον βάζαν δίπλα-δίπλα με ασλαμά για το ανεβάσανε αθηναϊκά site. Rule loser που λέω με την ταμπέλα loser. Και αυτό δεν σε ενοχλεί. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν. Στον Άρη Παλαιοχωρίου, ή ποιο θα έχει προπονητή. Ψήνομαι για Μπίλι. Αλλά ο Μπίλι έχει ομάδα νομίζω τώρα. Ποιο είναι ο Μπίλι. Έφυγε που ήταν και στον ΠΑΟΚ. Στο τεχνικό team. Μάλιστα. Και στον Πιερικό και Μακεδονικό. Κάπου τώρα που είναι ο Μπίλι ή ψάχνει ομάδα, δεν ξέρω. Ο Λεωνίδας Μπίλης. Λοιπόν, ο Λεωνίδας Μπίλης. Καλημέρα Γιάννη, για σινεμά μπαίνεις. Παίχτες που θα έχεις. Και θα είναι το 80% η K19 του Ηρακλέους με παίκτες επαγγελματίες και του Άρη Παλαιοχωρίου και άλλων ομάδων. Μάλιστα. Και ένα-δύο βετεράνους ονόματα σοκ. Δηλαδή μπορεί να πέσεις και στην Εψιμή. Ένα-δύο βετεράνους ονόματα σοκ. Βετεράνους. Σοκ. Ένα-δύο ονόματα έμπειρων παικτών με παρουσίες στην πρώτη εθνική. Τον Τιτ Σοκ δηλαδή. Όχι, αυτόν έχω το γιο του στον μπάσκετ. Δεν τον έδιωξε. Έμεινε φέτος. Δεν ξέρω, έμεινε ο γιος του. Όχι. Νομίζω δεν έμεινε. Δεν ξέρω, τον έφαγες και αυτό. Τον, δηλαδή. Δεν ξέρω το παιδί τι έκανε. Εντάξει, και μπάσκετ. Εκεί έχω Μανολόπουλο. Έχω Μανολόπουλο λέω. Δρακόπουλο Θοδωρή. Ρεσί Απόστολε, Αβδελά. Ρεσί φίλε. Τραγικό. Είναι δυνατόν. Τον πλησίασαν λέει δύο στο Σύνταγμα. Και του είπανε, έχετε κουτσουλιά από τα τέτοια. Από τα περιστέρια πάνω που έχει γίνει πολύ πράγμα. Ναι. Όταν τα λέω εγώ. Ναι. Και άφησε τη τζάμπα για να καθαριστεί, να βγάλει το σακάκι. Την πήρανε και άρχισαν να τρέχουν. Συγγνώμη, αλήθεια. Στην ταινία με το μουστάκα δεν γίνονται αυτά. Στην ταινία με το μουστάκα αυτά κάνουν. Τσαντάκια που παίζει τώρα. Και την πήρανε, ήταν δύο άτομα αυτοί. Ήταν δύο άτομα. Ήταν δύο άτομα. Του είπανε, λέει, έχει εδώ κουτσουλιά κτλ. Έλληνες ή ξένιδι. Ξένιδι. Ξένιδι, ναι. Όχι Ελληνίδι. Η εκδίκηση των ξένων. Από δηλαδή, αυτούς τους εθνικοέτσι. Περίμενε ταξί, λέει στο Σύνταγμα να πάει στο αεροδρόμιο. Τον χτύπησε στην πλάτη και του είπε ότι έχει λερωθεί το σακάκι του. Έβγαλε λίγο ρομάντιλα. Ενώ με στην αναστάτωση άλλος μου τραβούσε την τσάντα. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Ειλικρινά, αν δεν το έβλεπα τώρα μπροστά μου, το έλεγε μόνο εσύ, θα έλεγε ότι λέει παραμύθια. Εντάξει, δεν, okay. Μιλούσε, λέει, σπαστά ελληνικά και προφανώς δεν αναγνώρισε ποιος ήταν. Δηλαδή έπρεπε να τον ξέρει στην Αθήνα τον Απόστολο, ότι είναι βουλευτής. Βρεσί, Απόστολε. Μάλιστα. Πλάκα-πλάκα, επειδή έχω να το δω από αιώνες από κοντά. Αιώνες, ειλικρινά. Τι αιώνες, το βλέπω συνέχεια όταν ήταν στο Fox εδώ πέρα δίπλα. Ναι, στο Οπα. Τον είδα μόνο πριν. Θεσσαλονίκη, ορίστε και. Να το. Φτάνουν 722, φτάσανε. Λοιπόν, στο Κύπρο, πολύ κάστρο πάνε. Ναι. Λέει, Νέα Καβάλα, πώς λέγεται εκεί η περιοχή. Υπάρχει Νέα Καβάλα. Στα Οκλικίες. Κοροϊδεύεις, λες αλήθεια. Καθόλου. Νέα Καβάλα. Και πού κολλάει αυτό. Τι πού κολλάει.
Νέα καβάλα, πώς το λένε, δηλαδή, την περιοχή, τι να κάνουμε εδώ. Προφανώς καβαλιώτες οι οποίοι φτιάξανε. Ψάρια. Και πρέπει σε ομορφιά να απέχει εκατομμύρια παρασάγκας. 3 Ιουλίου ήρθανε. Αυτό το Aqua Blue, ναι. Και ξανά ήρθαν δηλαδή τώρα, 3 Σεπτεμβρίου. Ανά δύο μήνες έρχονται. Εντάξει, 720. Είναι πολλοί τους οποίους τους χάσαν, λέει. Τους χάσαν. Τους πολλοί από την προηγούμενη φουρνιά χάθηκαν καμιά 35 άτομα, 40, κάτι τέτοιο. Χάθηκαν. Δεν πέρασαν δηλαδή με τα χαρτιά επίσημα, κάτι έγινε, εξαφανίστηκε αυτό. Κατάλαβα. Δεν το λες και πολύ καλό. Ναι. Το δεύτερο πλοίο. Α, ήταν το πρώτο αυτό που διαβάζαμε, τώρα αυτό είναι το δεύτερο. Α, όχι, το 3 Ιουλίου είναι το δεύτερο. Άρα τώρα αυτό που έρχεται σήμερα είναι το τρίτο. Μάλλον, προφανώς. Μάλιστα. Αν ήταν το δεύτερο το προηγούμενο. Εκτός αν μπερδεύτηκε ο συνάδελφος και αντί για 3 Σεπτεμβρίου έγραψε 3 Ιουλίου. Κάτσε να δω. Όχι, ρε. Τώρα, 3 Σεπτεμβρίου. 3 Σεπτεμβρίου είναι τώρα, σήμερα. Ωραία. Ο συνάδελφος εδώ στο Reader να γράψει έχει κάνει λάθος. Περιμένει, νομίζω ότι είναι διακοπές ακόμα. Ναι. Είναι 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και όχι 3 Ιουλίου που γράφει. Ναι. Είναι σαλονικιώτικο site αυτό. Όχι. Όχι. Χρυσανθέ, μπράβο, μάρκαρε τώρα το δικό μας, αφήγηκε καμιά, για να κυλήσουν τα μηνύματα. Γιαννάκη, καλημέρα παλικάρι μου για σινεμά, καλή κλήρωση, καλή κλήρωση. Παιδιά, δύο διπλές προσκλησούλες δίνουμε κούτρα σινεμά. Πρώτη φορά φέτος, πέρυσι πρέπει να είχαμε δώσει 3 φορές τουλάχιστον. Ναι, ναι. Εγώ ευθύνομαι γι' αυτό, θερινό σινεμά, έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Η ταινία είναι πραγματικά υπέροχη, το λέω επειδή την είδα, όχι εκεί, εγώ την είδα δυστυχώς αλλού. Θερινό σινεμά, Ναταλή, μία βροχερή ημέρα στη Νέα Υόρκη, νέα ταινία του Woody Allen. Με υπέροχες ερμηνείες από πραγματικά υπέροχους ηθοποιούς και από τα νέα παιδιά όπως ο Τίμωθη Σαλαμέ και, αλλά και τους παλιότερους όπως ο Λιβ Στράιβερ και ο Τζουντ Λό. Πηγαίνεις όποτε θέλεις από απόψε έως και την Παρασκευή είτε 9 παρατέταρτο. Τώρα νυχτώνει νωρίς, δεν υπάρχει αυτός ο φόβος με το πρώτο δεκάλεπτο. Άσε που έχει και 10 λεπτά τρέιλερ για διαφημίσεις. Και ή πηγαίνεις στον 10.30 από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Και Κουιζάκι Optical Express, ποιο είναι το έγκλημα που κάνει την μεγάλη, τη σπουδαία, την εθνική εκείνη μέρα εθνικής περηφάνειας γιορτής στη Σαϊτάμα, Ελλάδα 101, Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής 95, ποιο είναι το έγκλημα που κάνει ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Κάνει ένα έγκλημα, απαντά σωστά, μπαίνει στην κλήρωση για Optical Express, γυαλιά ηλίου ή οράσεως, εισαγωγής. FM και όνομα τεπώνυμο, σινεμά ή την απάντηση γυαλιά ή και τα δύο, γιατί όχι, αποστολή στο 54-526. Συνέχισε, Χρήσανθε, ενημέρωσε. Νέα Καβάλα, ορίστε. Να το, σωστός ήμουνα. Παιδιά, επαγγελματίας. Το μαθαίνω σήμερα το Νέα Καβάλα, ειλικρινά. Να το. Ότι υπάρχει Νέα Καβάλα και κέντρο μάλιστα. Κέντρο φιλοξενίας Νέας Καβάλας. Θα μείνουν για 20 μέρες εκεί. Και μετά? Και μετά θα πάνε σε άλλες δομές. Λέει εδώ το ρεπορτάζ. Σε δομές προς τη Θεσσαλονίκη, κοντινότερες. 1022 συνολικά. Ναι. Ήδη ήρθαν οι 720, άρα θα έρθουν άλλοι 500. Ναι, δομές προς την Μεθόριο, πιο κοντινότερες ή προς τα... Προς δεν νομίζω, δεν γράφει το ρεπορτάζ. Το αστικό συνήθως κέντρο. Συνήθως το ανάποδο στην Ελλάδα. Ναι, ενώ σε όλο το εξωτερικό γίνεται το πηγαίνουν για να τους στείλουν προς άλλες περιοχές. Ναι. Στην Ελλάδα τους πηγαίνουμε προς το κέντρο. Ναι. Στην Αριστοτέλους, στην Ομόνια, σε τέτοια πράγματα. Ωραία. Διάφορα σκηνικά το καλοκαίρι μέσα, εντάξει. Εντάξει. Έχουν γίνει στην πατέρα Σωτέρου. Καλημέρα, Μάριε. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, Μαριάκο. Ξεκίνησε εκτροφή ο Μάριος. Ξεκίνησε εκτροφή ο Μάριος. Ναι. Την ώρα θε. Όχι, διάλειμμα, ρε φίλε. Διαλυματάκι. Διαλυματάκι, παιδιά. Ναι. Εντάξει, και άλλα θεματάκια και ό,τι άλλο προκύψει από εσάς. Έχουμε και άλλα θεματάκια, αν θέλετε. Εντάξει. Εγώ κόλλησα με Μαρίς πάρα πολύ το Τσιλένα που έδωσε ο ακροατής από χθες. Από το γκολ που βάζει ο. Δεν ξέρω αν το ήξερα αυτό. Εγώ το ομολογώ δεν το ήξερα. Χθες ήταν το μήνυμα το οποίο μας ξεπαθένιασε. Ο 789 που λέει πριν πεις ότι οι Άγγλοι το λένε και το σωστό είναι bicycle kick. Για τον γκολ το οποίο πετυχαίνει το δεύτερο του ατρομή του ο Απόστολος ο Βέλιος. Να σου πω λέει, ότι η καταγωγή του, για την καταγωγή του τύπου αυτού, του γκολ, της ονομασίας, ερίζουν η Χιλή, το Περού και η Βραζιλία. Γι' αυτό λέει και λέγεται Τσιλένα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ σαν όνομα, είπα ότι αν ήμουν κορίτσι θα ήθελα να με λένε Τσιλένα. Εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει η Ρώμα. Ναι. Σε κάθε μεταγραφή που ανακοίνωνε, ναι, και έβαζε φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, ναι, δίπλα έβαζε και τη φωτογραφία από ένα παιδιού που έχει εξαφανιστεί. Που αγνοείται, ναι, και εμείς βρέθηκαν, λέει, έτσι. Τι γιατί λέει, αυτό, αυτή τη φωτογραφία τώρα την έβαζε τη μεταγραφή, την αναπαρήγαγαν σε. Ναι. Εκατομμύρια, φαντάζομαι. Εκατομμύρια, ναι, μπράβο. Και μπράβο, μαζί αναπαρήγαγαν και τη φωτογραφία του παιδιού που είναι υπό εξαφάνιση. Ναι. Μπράβο τους. Και βρήκανε, λέει, πόσα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Βλέπεις εδώ το. Been found safe. Συγγνώμη, πάνω λίγο ποιος ήταν, Χρυσανθέ, καλά είδα.
Ναι, ο Ενρίκε πήγε, έκλεισε αυτό, πήγε. Ο Μιχιταριάν, δεν το ήξερα. Τέλος από την Άρσεναλ, λέτε το. Είδα προθέσει κλείρε. Εσύ τότε να μην τη χάνει. Πάρτε το μάτσα αυτό από 0-2. Ο Άρης το έκανε 0-4 αυτό. Έτσι. Ειδικά με την εμφάνιση στο Βόλο. Αλγινή εντύπωση, αλλά δεν λέω τίποτα γιατί είναι χαμό στη ζούγκλα. Με τον οπαδό του Άρεο. Πολύ γνωστή φωνή. Έχει βγει και εδώ. Πάρα πολύ γνωστή φωνή. Αριανά και άρρωστο. Εδώ επιφυλάσσομαι γιατί εγώ δεν θέλω να το πιστέψω ότι έγινε χαμό με τον Σάββα Παντελίδη. Του έχει απαντήσει με κατάπτυστο τρόπο. Ποιος? Και έγινε χαμό. Υποτίθεται στο Instagram ο Σάββας Παντελίδης. Εγώ. Απάντησε στο Instagram στον. Και στο Facebook. Το έκλεισε το Facebook. Έγινε χαμός στον Αγιανό τον ακροατή. Ναι. Ο Ζαγόρας και όλοι οι ακροατές σοκαρίστηκαν. Ο Γιώργος Ζαγόρας είπε ότι δεν μπορώ να διαβάσω από τις απαντήσεις που μου έστειλε ο οπαδός ούτε μισή λέξη. Δηλαδή, αν διαβάσω δηλαδή, μισή. Δηλαδή, ο οπαδός ξεφώνησε τον Σάββα Παντελίδη και ο Σάββας δεν το ξεφώνησε. Παντελίδη. Γνωρίστηκαν από κοντά και του μίλησε πολύ ωραία. Ναι. Αλλά επειδή του είχε πει ότι για κάποιο στο πρώτο μας με τη Μόλντε κάτι δεν ξέρω τι, ναι, του απάντησε κατάπτυστα. Τον έβρισε δηλαδή. Ο οπαδός έμεινε, λέει, εντελώς τελείως gentleman. Ναι. Πολύ γνωστή φωνή, τον ξέρει σίγουρα. Ναι, 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 ναι. Έχει και ένα παιδί ο άνθρωπος, γερό να είναι. Τον έβρισε δηλαδή. Λέει με κατάπτυστο τρόπο, ναι, όμως. Είναι κατάπτυστος τρόπος όταν ο προπονητής ή ο δημοσιογράφος ή ο ραδιοφωνικός παραγωγός ή ο πρόεδρος βρίζει έναν, όχι τον συγκεκριμένο, έναν οπαδό που μπορεί να έχει κατεβάσει τα πάντα για τη μάνα μας. Ναι, όχι, διαφέρει. Θα πρέπει να έχει την ηρεμία και την, ναι, ψυχραιμία. Όχι, και διαφέρει, την... λέω. Διαφέρει, διαφέρει, διαφέρει. Εγώ επιφυλάσσομαι, θεωρώ ότι, ναι, κάτι έχει γίνει, ναι, κάποια μαμουνιά, ναι, ότι δεν είναι λογαριασμός του Σάββατο Παντελίδη. Ναι. Αυτό είπαν και ο παδί του Άρεος. Και. Εγώ λέω, αυτό λέω εγώ. Ναι. Και. Επιφυλάσσομαι. Και ο Ζαγόρας είπε το ίδιο. Ωραία. Και ο παδί του Άρεος βγήκαν μετά και είπαν το ίδιο. Ναι. Αυτό. Ωραία. Αυτό. Και. Δεν ξέρω, ρε παιδί, εσύ γιατί να πεις κάτι άλλο. Εγώ λέω ότι το χακέψανε, να πούμε. Εμένα, εγώ λέω ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ο Σάββας ο Παντελίδης είναι επειδή... ο πρώην προπονητής του Άρη. Επειδή μου είναι συμπαθέστατος ο Σάββας Παντελίδης. Ωραία. Και εμένα μου είναι συμπαθέστατο. Έτσι. Και Ηρακλάκη άρρωστο. Το Σάββατο το βράδυ ήμασταν Ταλιμπάν δίπλα του. Mm. Τώρα καλή επιτυχία. Το βρίζει τον άνθρωπο. Στον επόμενο σταθμό τη καριέρα. Τώρα το όχι, βρίζεις. Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Εντάξει, okay, ωραία. Ωραία. Πάμε σε break, μας θα μας κυνηγήσει η Αναστασία Λάμπτα. Εντάξει, πηγαίνουμε σε break. Αν μας κυνηγήσει, θα καθίσουμε να μας πιάσει. Περιμένουμε τα μηνυματάκια. Όντως, αυτό καλό. Αυτό καλό. Και εγώ θα καθόμουν. Θέλω να σε στηρίξω. Ωχ, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται ρε παιδιά. Σου αρέσει το κομμάτι αυτό να σε Λάμπτα, το χαλάκι μας. Το βαρέθηκες, το βαρέθηκες. Για χαλή όμως, ναι, να δίνει ρυθμό, εντάξει. Έχει, δεν μπορεί να βάλουμε κάτι που να έχει ελληνικούς στίχους, γιατί μπερδεύεσαι πάνω στην γλώσσα κτλ. Ο 889 είναι ο μόνος που απαντάει στο κουιζάκι Opticon Express, αλλά αυτομάτως δεν μπαίνει στην κλήρωση, γιατί αυτομάτως δεν στέλνει το ονοματεπώνυμό του. Οπότε 889, αν θες αυτομάτως να μπει στην κλήρωση, στείλει αυτομάτως το ονοματεπώνυμό σου. Επαναλαμβάνω, το κουιζάκι Opticon Express, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως νέας εισοδείας, βρες κάτι ρυθμικό αν μπορείς. Αν μπορείς, δεν σου ζητάω κάτι δύσκολο, Αναστασία Λάμδα μου. Το ξέρεις ότι είναι ωραίος Αντίνος. Παιδιά, να πάτε. Πολύ, πολύ ωραία παράσταση. Πολύ γέλιο, πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Κλασικό αριστούργημα του Μολιέρου. Τι είπες? Όλους τους άλλους, μόνο για Αντίνο έκανα αναφορά, επειδή ναι, υπέροχος Φιλιππίδης. Υπέροχος Πέτρος Φιλιππίδης. Υπέροχος. Και το λέω εγώ που είμαι επηρεασμένος πολύ, το είχα δει με τον Κώστα Ριγόπουλο, Θεός χωρέστον, που ήταν πραγματικά απλησίαστος. Το τοποθετώ εκεί κοντά, και τον Πέτρο τον Φιλιππίδη. Πραγματικά υπέροχη παράσταση η χθεσινή, την οποία σκηνοθετεί ο Πέτρος Φιλιππίδης. 2 ώρες ατελείωτο γέλιο, ειδικά το κλείσιμο είναι ύμνος στο θέατρο. Ειδικά το κλείσιμο είναι ύμνος στο θέατρο. Πω, τι ωραία κουλά τα πράγματα μου έβαλες. Λοιπόν, ποιο είναι το έγκλημα που κάνει ο Θοδωρής Παπαλουκάς εκείνο το απόγευμα, βραδιά, μεσημέρι, τι κολοκύθια ήταν στη Σαϊτάμα το 2006, 1η Σεπτέμβρη, στον αγώνα Ελλάς 101, Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής 95. Την βραδιά που ο Θεός έκανε ό,τι έκανε και ο Αλλάχ πάνω από την Κωνσταντινούπολη τη βραδιά εκείνη του Μάη του 2005, ένα χρόνο πριν. Τον μιμήθηκε, κοιμήθηκε. Τότε και το πήρε η LFC με τη Μίλαν από 0-3-3-0. Έτσι. Τη βραδιά εκείνη έγιναν τα μαγικά στη Σαϊτάμα.
βάλαμε και τρίποντο από τα 25 μέτρα με ταμπλό. Μιλάμε, αυτό τελευταία φορά το είχα δει στο Ποσειδόνιο, να πούμε. Που πήγα για να παίξω μόνο με τους φίλους μου. Να, και έκανα μαγικά ο άτιμος. Λοιπόν, απαντάς σωστά και μπαίνεις στην κλήρωση. Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για θερινό σινεμά. Ναταλή, στην καρδιά της πόλης, ένα υπέροχο σημείο πραγματικά. Λίγο πριν το Μακεδονία Παλά στη Νέα Παραλία. Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη, Woody Allen. Με Θεούλη Τίμωθη Σαλαμέ, με Elle Fanning, με Liv Schreiber, Jude Law, Selena Gomez, Rebecca Hall, Diego Luna, Cherry Jones και πολλούς πολλούς άλλους. Πηγαίνεις από απόψε ως και την Παρασκευή ή στην προβολή των 10, των 9 παρατέταρτο, στην προβολή των 10.30. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, η απάντησή σου για Θοδωρή Παπαλουκά και σινεμά μαζί αν θέλεις ή μόνο σινεμά, σινεμά αποστολή στο 54526. Να πάρουμε μία νότα από το υπέροχο κομμάτι το οποίο διάλεξε η Αναστασία Λάμδα. Μήνυμα που μοιάζει μήνυμα έπος. 889, σωστά απαντάς. Σωστά απαντάς. Αυτό είναι το έγκλημα, αλλά δεν μπαίνει στην κλήρωση, έτσι. Έλα από εδώ, κάτσε ή από εδώ. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Δεν μπορώ, εσύ, δεν μπορώ να βλέπω εκεί τα μηνύματα, ρε, εσύ, Χρυσαθέ. Ναι, παλικάρι μου, δεν μπορώ να τα βλέπω. Από εδώ τότε. Με τα γυαλιά. Δεν, με τα γυαλιά. Και εδώ βλέπω μετά. Όχι, αφού είναι Opticon Express, βλέπεις μακριά. Όχι, μακριά βλέπω. Από εκεί δεν μπορώ να δω όμως τόσο μακριά. Ο μόνος λόγος που κάθομαι από εδώ είναι για να με χτυπάει το air condition. Είναι, και επίσης, ναι, φίλε, δηλαδή. Οκ, okay, έλεος. Ναι, μην πάθουμε κι άλλη ζημιά. Φτάνει. Κι άλλη τι, πώς έχεις πάρει. Έκανα δύο στραβίκες στο χέρι δεξί, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Ταξί, ταξί! Αν παραλαμουά, μακλάρα καλά, ραμάνα, αμρουάρντα, μανδυλαρά state, please! Ρε Αναστασία, ναι, τεράστιο κομμάτι, αλλά δηλαδή νομίζεις ότι είσαι στο... Ναι, δεν είσαι στο Velvet, δηλαδή... θες να πας στο Velvet? Ας σας λέει ο κύριος Χρήστος, δεν είπε. Οπουδήποτε εκτός από... Το άκουσες αυτό? Εύκολο είναι αυτό. Οπουδήποτε, λέει, εκτός από εδώ. Απίστευτο. Θες να πας τον Ασλάμα μαζί? Θες να πάμε πακέτο μαζί? Θες, δεν κάνω πλάκα, θέλεις? Α, δεν κάνω. Σοβαρά. Κανόνισε. Να, είναι το πρώτο βήμα στήριξης αυτό. Άμα υμνώ τον Αντίνο, ωραίος Αντίνος. Πρώτο βήμα στήριξης είναι αυτό, να ξέρεις. Ναι. Πάμε έτσι, κάπου μαζί. Έτσι ξεκινάνε. Έτσι. Σιγά σιγά όλες. Ωραία. Έτσι ξεκινάνε. Λοιπόν, για Άρη, σας έδωσε πολλές πληροφορίες ο Χρύσανθος. Για Ηρακλή το ψωμί το ακούσατε. Παίρνει το αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου. Οριστικό είναι αυτό. Μοιάζει να είναι οριστικό, ξέρω. Μάλιστα. Πώς. Πολύ ωραία. Μπράβο. Εκτός έχει γίνει κανένα θαύμα την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, πες μου λίγο, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι, ποια είναι η διαφορά? Γιατί πρέπει να ξεφτυλιστείς πάλι? Άνοιξε, ξεκινά από κάτω, εσύ. Ρε. Ναι. Τι είναι? Πώς το δέχεσαι εσύ, ο Ηρακλειδέας? Τι να δεχθώ, ρε φίλε, τώρα. Προκειμένου να καθαρίσει. Άμα καθαρίσει έτσι, το δέχομαι. Χρήστε. Να καθαρίσει όμως. Καθαρίζει έτσι. Και πάλι έχει καθαρίσει έτσι. Να καθαρίσει έτσι. Είχε ξανακαθαρίσει έτσι. Και ξαναβρώμησε. Τώρα τι να πω, ρε φίλε. Τι να πει. Ο στόχος για μένα είναι να καθαρίσει. Φίλε, να καθαρίσει, να παίξει το Βόλο, όπως λες. Να παίξει πρώτη Super League, να καταλάβω την ξεφθύλα. Ναι. Το να πηγαίνει να παίρνει το αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου για να παίξει τέταρτη εθνική. Ναι, και ανεβαίνω μετά καθαρός όμως. Μαρία, δεν θα ανέβει. Και έρχεται. Μαρία, αυτό το αυτή την παπάντζα ότι θα ανέβει, δεν ανεβαίνει. Με μίλα για να αναλαμβάνει ο γιος του μεγάλου. Το Ερακλάκι το άρρωστο. Ο γιος του με τη Λινέο. Και τελειώνουν όλα. Παιδιά, ειλικρινά, εννοείται ότι τα καλύτερα είναι στα διαλύματα. Με αυτά που μου είπε ο Τσαλτίδης στην Ανάπαυλα, ακόμη γελάει ειλικρινά. Έχω δηλαδή υλικό να γελάω για 5 μήνες. Είπες για τον Παντελίδη και τα λοιπά και σου λέω, προφανώς, μπροστά σε αυτά που έχει γράψει ο Καρυπίδης σε δύο που τον τσικλίσανε, δεν νομίζω να έχει γράψει τα αντίστοιχα ο Παντελίδης. Και να σου πω κάτι. Τα επικροτεί. Φυσικά, θα σου πω το εξής, θα σου πω το εξής. Όχι, δεν τα επικροτώ φυσικά. Δεν επικροτώ καμία μορφή βίας λεκτικής ή Μπινελικίου ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Καμία. Το Μπινελίκ του Μπινελικίου, σωστό. Θα σου πω όμως το εξής. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια, και επειδή έχω βιώσει κι εγώ, αυτό το να μπορεί ο άλλος πίσω από έναν ανώνυμο λογαριασμό. Μην διαβάσει, μη τυχόν. Πίσω από έναν ανώνυμο λογαριασμό. Ή αν θέλεις, επώνυμο στο Facebook όμως. Δηλαδή από απόσταση. Να μπαίνει, να προσβάλλει, να βρίζει, να στοχοποιεί. Ναι. Και μετά να θες, αυτός που δέχεται το υβριολόγιο, τη στοχοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, να παραμένει ψύχραιμος και νυφάλιος γιατί είναι επαγγελματίας, ας πούμε. Ρε φίλε, κάποια στιγμή, μία στο τόσο, την τοποθέτησή σου, συγγνώμη. Μία στο τόσο, χρειάζεται και τον Πινελίκη. Χρειάζεται και τον Πινελίκη μία στο τόσο. Και η απειλή. Όχι, απειλή. Σου είπα, ούτε τον Πινελίκη επικροτώ, σου ξαναλέω. Okay. Αλλά είναι και μία άμυνα του άλλου, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ μπορεί ο αναγνώστης να βγει, να σε βρίζει, να σε κάνει, αλλά εσύ πρέπει να είσαι με το σας και με το σας.
Δηλαδή, άμα βγει τώρα ένας και σε βρει, τι μάνα σου το δέχεται κτλ. Θα πρέπει να πει, σε παρακαλώ, είμαι σε δύσκολη θέση, μη. Δεν μπορεί να το πει, δεν είναι δικιά σου να το πει. Δεν μπορεί. Κατευθύνει να πούνε. Θα σβηστεί από τη μνήμη του ότι σε έβρισε αυτό. Και θα μείνουμε μόνο στο ότι ο επαγγελματίας αντέδρασε έτσι. Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Αυτό σου λέω. Κάποια στιγμή δικαιολογεί. Δηλαδή, ξέρεις που ήταν μια φορά που το χάρηκα. Ναι. Με Σκορτσιανίτη. Που είναι εκεί στο παιχνίδι της Μακάμπη ο τύπος, ο οποίος από την κερκίδα πάνω τον βρίζει. Τον βρίζει εσχρά. Σταματάει ο Σκορτσιανίτης και πηδάει στην κερκίδα. Και αρχίζει και τον κυνηγάει. Μαζί του με τον Σοφοκλή. Τι διαφορά έχει. Καλημέρα, Σοφοκλή. Τι διαφορά έχει. Εδώ. Ναι. Εκεί είναι και η υλοποίηση της απειλής. Τι διαφορά έχει. Ότι το διαζώσεις είναι πολύ πιο σκληρό και εκείνα που έλεγε στο Σοφοκλή. Από το είναι πολύ πιο σκληρό. Το ξέρεις. Το πιο σκληρό ή το πιο μαλακό. Ξέρεις τι έχω. Ένα-ένα. Είναι διαζώσεις. Αυτό, να αρχίσω τώρα εγώ εδώ μπροστά και να βρίζω έτσι τώρα, εδώ. Ναι, μπροστά σε όλους την Αναστασία. Με την ασφάλεια της κερκίδας. Στην κερκίδα και το γήπεδο. Γιατί αν τον δεις στον δρόμο, ξέρεις πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχω που μου λες, αν έρθει να σου πει, αν σε βρει θα σε κάνει. Και στον δρόμο, στο δρόμο κάνουμε high five. Ναι. Εννοείται. Τι διαζώσει και. Via Facebook. Αυτό ποιο είναι ο τύπο που ακούμε από κάτω. Δεν έχω ιδέα. Αυτά είναι τη Αναστασία Λάμπα. Τι είναι αυτό που παίζει από κάτω. Τι. Πάλλον. Φανταστικό άλλο. Πάολο Μαλντίνι. Ο Πάολο Νουτίνι. Τι εθνικότητα είναι. Αργεντίνο. Σκοτσέζο. Ο Νουτίνι είναι. Νομίζω ο μπαμπά του είναι. Ο μπαμπά του είναι Αργιανό. Αργιανό είναι ο μπαμπά του, όχι Ιταλό. Δεν τρέπεσε λίγο. Ωραίο. Δώσε λίγο Πάολο Νουτίνι για να διαβάσουμε την εδώ απάντηση του. Να το χαμηλώσουμε. Είναι πολύ δυνατά τα ακουστικά μου. Δεν ξέρω, Ασλαμά έχει πρόβλημα με τα αυτιά του. Ξέρεις ποιο είναι. Το 4. Ναι. Το 4 είναι ο Χρυσάνθο. Ναι. Εγώ είμαι το 2. Εγώ είμαι μια χαρά. Ναι. Εγώ είμαι καλά. Εγώ είμαι καλά. Είναι τόσο για δυνατά λίγο, που μικροφωνίζει ρε φίλε κιόλας μερικές φορές. Για δώσε λίγο Αναστασία, δώσε λίγο. Ο 889 επανέρχεται. Ναι, επανέρχεται. Αυτός είναι. Τώρα μπαίνει κανονικά στην κλήρωση. Ναι. Και δηλώνει ότι είναι αριανάρα και μπασκετικός. Σωστός, πολύ ωραίος. Δεν είναι... πριν τι λέγαμε ότι είναι. Δεν το δήλωσε τίποτα ο άνθρωπος. Δεν έγραψε καν όνομα. Λέω προφανώς δεν θες να κερδίσεις εσύ, γιατί δεν θέλω να βρείτε πόνιμο. Τώρα στέλνει το παιδί. Έτσι, Μάνο, μπαίνεις στην κλήρωση. Δεν είναι η πρώτη σωστή απάντηση, είπαμε. 12 παρα 2. Πολύ, πολύ σωστά και μάλιστα είναι τυπικός. Ξαναστέλνει ολόκληρη την απάντηση και το σχόλιο. Μπράβο, ρε φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μπαίνεις στην κλήρωση. Έτσι. Αυτό είναι το έγκλημα που κάνει ο Παπαλουκάς εκείνο το απόγευμα στην Σαϊτάμα. Μάλιστα. Να, το είδες. Το είδες. Όχι. Σήκωσε τη μουσική λιγάκι. Το quiz με η Ντέγε Μπράουν με αντίστοιχο Άγγλο φορ. Μόνο που εκείνος, εντάξει, ο Άγγλος υπερφοράκλα, δεν συγκρίνω τις αξίες. Αλλά είναι το σκηνικό ίδιο, αυτό μου θύμισε. Δηλαδή με το που κάνει την αλλαγή ο Παντελίδης, μου θύμισε αυτό, εκείνο. Που είχα λιποθυμήσει. Δηλαδή είχα βάλει τα κλάματα. Και όχι μόνο εγώ, εκατομμύρια παδί της Αγγλίας σε όλο τον κόσμο. Καλά, δεν λέω για Άγγλους που είχαν λιποθυμήσει. Η Αγγλία ήθελε γκολ και βγάζει σκόρερ. Θα το βάλουμε αύριο. Αυτό το βάλουμε αύριο. Ο Κρίστοφερ από τη Σουηδία λέει: τώρα έχουμε Άρη Θεσσαλονίκη και Άρης Παλαιοχωρίου Ηρακλής. Ερχόμαστε γερά. Να καλημερίσω τον Κρίστοφερ, τον οποίον θυμήθηκα σε παιχνίδι νομίζω του ΠΑΟΚ. Ναι, στο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Υπάρχει Σουηδός Κρίστοφερ, που είναι ο τέταρτος. Κρίστοφερ Κάρλσον. Και λέω ρε εσύ, μπας και είναι ο Κροατής μας, λέω, θα τον καθαρίσει τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τη Σλόβα Μπρατισλάβας. Έτσι, αλλά δεν χρειάστηκε, νίξε κανονικά η Σλοβάκη. Γεια σου Κρίστοφερ, να είσαι καλά, φιλιά στα παιδιά και στα εγγόνια. Γιατί έμαθα ότι παιδιά, ο Κρίστοφερ μου, τον Χρήστατος, είναι και παππούς. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή τον βλέπεις και λέει, σαν εγγονός μοιάζει ο Κρίστοφερ. Και μου λέει, έχει εγγόνια, λιποθύμησε. Βεβαίως. Ειλικρινά λιποθύμησε. Πω ρε παιδιά, το έχει βάλει στους μείον 50. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, αλλά άμα είσαι παππούς έτσι νιώθεις. Δεν υπάρχει αυτό. Πάμε ξανά για φυσιοθεραπείες. Mm. Λοιπόν, μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Κάποια κλασικό... στιγμή να ξέρεις, δεν θα χρειάζεται τίποτα να κάνεις. Γιατί. Είσαι σε αυτά τα βήματα, είσαι. Μας έχεις γλωσσοφάει. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού, το διαβάζω και κατευθείαν η Αναστασία Λάμδα σηκώνει μουσική. Συζητούν δύο φιλενάδες. Τι ακούς όταν οδηγάς? Χριστοπαναγίες. Expert. Ωραίο, ωραίο, μου άρεσε. Mm. Ωραίο, ωραίο. Mm. Αναστασία Λάμδα, μην το πας τώρα φεμινιστικά και τέτοια. Εσύ οδηγείς. Ναι, τι ακούς? Συγγνώμη, έχεις δίπλωμα.
Δεν έχει. Στο δίνει για λίγο. Α, έχει! Συγγνώμη. Α! Δεν κατάλαβες. Μήπως σου το δίνει το παλικάρι να οδηγάς σε καμιά αλάνα έτσι σαν τεστ που λέμε, ρε παιδί μου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτοκίνητο δεν έχει, μπορεί να τη στηρίξεις. Το αυτό. Πρέπει να την πάρουμε και αυτοκίνητο, μετά εκεί θα. Εντάξει, οκ. Τον εαυτό μας τη στηρίζουμε το έτσι. Αν είναι δυνατόν. Πες τη Μαριλής. Άρχισαν οι εκτόσεις τη στήριξη. Ναι. Λύθηκε το πρόβλημα, ε. Για με τους 100.000 που περιμένουν για δίπλωμα. Λύθηκε. Κάτι κάνανε και επανέρχεται στο παλιό. Η Μαριλής τι να το κάνει. Τι η Μαριλής τι να το κάνει. Νομίζω και η Μαριλής είναι στους ανθρώπους έχει κερδίσει, που περίμεναν. Έχει κερδίσει την, όχι, την δυνατότητα να οδηγεί. Ναι, είναι σε αναμονή νομίζω η Μαριλής. Ναι, το έχει πάρει, το έχει πετύχει σε εξετάσεις. Πρέπει να δώσει το τελικό, το πρακτικό, το οδήγηση. Άρα 100.000 άνθρωποι πρέπει να δώσουν τις εξετάσεις. Ναι, είναι, ναι. Οπισθογωνίες ναι. Και τέτοια. Και τώρα τελικά ναι, γίνεται αυτό με την οπισθογωνία. Λένε να ήταν μέσα μόνο, ναι. Μόνο εξεταζόμενος, ναι. Να μην υπήρχε δάσκαλος και τέτοια. Και πώς γίνεται αυτό, μα είναι μόνος το εξεταζόμενος τώρα, και το κοπανίσει. Δεν ξέρω ρε εσύ Χρυσανθέμητο, δεν ξέρω ρε παλικάρι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Έγινε αγόρι μου. Τι να σου πω. Εντάξει. Δεν το γνωρίζω. Ωραία. Ναι. Γραμμές θα ανοίξουμε. Γραμμές ναι, όποιος θέλει. Μετά το τώρα, break. Δεν είπες τίποτα για τον ΠΑΟ και τη μεταγραφή όμως, το κύριο θέμα της εκπομπής. Εδώ δεν λένε αυτοί. Χαίρονται που εδώ δεν πήρε τίποτα ο Ολυμπιακός. Ποιος δεν πήρε. Ο άλλος δύο πήρε στο τέλος το μεταγραφό. Πήρε δύο, επειδή πήρε δύο δανεικούς και τον πιτσιρικά τον Αργεντίνο 4-4,5 εκατομμύρια. Σιγά τώρα. Που λέει δεν είναι έτοιμη μεταγραφή. Είναι, ναι. Ξέρεις, κάτι, ναι. Ο ΠΑΟΚ τι πήρε. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω. Που θα έρχονταν κάτι μεγάλο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει και να πουλήσει. Δεν πρέπει και να πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Έδωσε δύο δανεικούς στη Λάρισα. Ναι, αυτό. Που ο Αλέξης Κούγιας έλεγε πέρσι ότι όποιες ομάδες παίρνουν δανεικούς είναι μουσουτού, ναι. Αλλά εμείς πήραμε μόνο δύο δανεικούς και οι άλλοι 30 που έχουμε είναι κανονικοί παίκτες. Ναι. Εντάξει, ωραία. Με τη Λάρισα πλέον είμαστε εντάξει, ως ΠΑΟ. Ναι. Οι σχέσεις είναι. Με βέβαια, φίλε, αφού βγαίνει ξεφωνίζει με Λισανίδη και Μαρινάκη. Δεν είμαστε εντάξει. Ωραίο. Ε? Ωραίο. Ναι. Δηλαδή την κλωτσιά πάμε για Ολυμπιακό, το θες να τη φάει και ο ΠΑΟ, όχι. Νομίζω ότι έχουμε καλές σχέσεις πλέον. Μ' αρέσει που μιλάς έτσι. Φίλε, είναι αγριεμένη πολύ μαζί σου μετά τον Εμετό χθες. Να ξέρεις να βγει πολύ σκοτεινό. Ποιον Εμετό. Που είπες. Ναι, μου προκαλείτε Εμετό όλοι εσείς τελικά. Όχι όλοι εσείς. Δεν είπα όλοι. Δεν είπα τώρα ναι, όλοι. Κάποιοι έχουν το ζωνάρι λυμμένο και ναι. Θεωρούν ότι είπες εννοούσε στην ουσία όλους τους παοξίδες. Ναι. Ενώ μας στηρίζουν σαν δίδυμο. Βασικά παοξίδες μας ακούγονται. Γιατί μου φτάνουν να φτιάχνονται. Δεν το ξέρουν ότι προκαλούν Εμετό με τέτοιες τοποθετήσεις, καταστάσεις και αναφορές για τον Άρη. Δεν το ξέρουν. Ναι, το μυστικό ήταν τι. Ναι, οκ. Okay. Τι να τους πω, ότι είμαστε αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι. Okay. Ειδικά θα λαμοφύλακας που έστειλε το μήνυμα όταν ναι. Ήσουν έξω. Με μεγαλύτερη κότα που υπάρχει. Κοτάρα. Άμα έρθει εδώ, τον καταπιώ. Ναι. Μόνος του να έρθει, όχι με πέντε ακόμα, τον καταπιώ. Δεν έλειπες μήνυμα, μέσα έλειπες. Να τον καταπιώ. Ναι. Αλλά κότα. Όλο και όλο ένα μπαρά στο Βόλο. Έκανε και ρήμα, ειρωνικά. Και ένα δοκάρι, λέει. Κότα. Ναι. Κοτάρα. Μπίζει κότα. Εγώ θέλω, έχει ο πεθερό μου κάτι κότε στο βαθύλακο. Έχει. Τη μία θαλαμοφύλακα τη φωνάζουμε. Κάνε φίλε, δεν τρέχει ειλικρινά. Ναι, είναι αυτή η έξω, η οποία τρέχει πρώτη να φάει. Ό,τι τη πετάμε. Το έχω φέρει εικόνα, μια κότα. Πρώτη... Με άσπρα μαύρα φτερά είναι αυτή η κότα. Μόλις πετάμε τα αποφάγια, πρώτη τρέχει να φάει. Δεν τρέπεστε, εσύ ανέφερε ο άνθρωπο εδώ. Πού να έρθει αυτή η κότα. Gentleman. Ποιος πιάτσε εδώ. Ο άνθρωπος. Άνθρωπος. Κότα, όχι άνθρωπος. Κότα. Και παλικάρι. Πήγε μπροστά στους New York Times, έκανε μεσαίο δάχτυλο φωτογραφία. Χωρίς να φαίνεται η φάτσα του γιατί είναι κότα. Ναι, εντάξει. Άρα κότα. Ναι. Άρα θρασίδηλη κότα. Και στον Μπάτσιαν Πάρασκες τι έκανε. Ναι, κότα. Βασίλισσα ναι. Όλα. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα ήταν έτσι και γυρισμένο. Κότα πάλι. Ήταν. Πάλι κότα γυρισμένο πάλι. Ναι, ήταν. Κότα. Ναι. Αυτό σου λέω κότα. Όχι μπροστά στους φυλακές. Μπροστά στους φυλακές που να κάνει κότα. Ναι. Τι επιθέσεις είναι αυτές στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Λένε στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σε συγκεκριμένους. Στις κότες. Αυτός εδώ είναι κότα. Έτσι κοτίσια πάμε σε break. Έτσι κοτίσια πάμε σε break. Επιστροφή για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με ονειρικό μηνυματάκι από τον 501, λατρεμένος, αγαπημένος παόξης 501, λατρεμένος Ηρακλειδέας και ο παδός της έξω από εδώ στην Αγγλία, Θωμάς Τόντον, και αυτός τρυφερό μηνυματάκι. Θεωρώ φρονιμότερο να ξεκινήσω με το μήνυμα του Θωμά του Στόντον, του Ηρακλειδέα, που λέει «Τώρα κάτι μπλουζάκια,
όχι στην εξόριξη χρυσού και SOS Χαλκιδική, ας μπούνε στο σιρτάρι. Έχει φεστιβάλ στην Βιομέ και στην Ιφανέτ για να το φοράνε κάποιοι. Έτσι λέει ο Θωμάσος Τόντον, γνωστές οι θέσεις του και η αγάπη του για τον Ηρακλή και παραμένει σταθερός σε αυτές. Ζει για να δει έναν Ηρακλή, θα έλεγα αστικό, πιο αστικό Ηρακλή, αυτό που εκπροσωπούσε χρόνια ο Ηρακλής, πιο μπαγιάτικο, να το πω έτσι. Έτσι που τα κάνατε, δεν θα δείτε ξανά Ηρακλή. Ναι, ναι, ναι. Τι ναι, ναι. Λοιπόν, Χρήσανθε, δίνουμε λίγο ναι, αυτό, όπως το παλικάρι μου, ναι, το δίνουμε αυτό, γιατί είμαστε πραγματικά στο όριο χρονικά. Ακούστε κάτι σημαντικό και μετά ανοίγουμε γραμμές και λέμε και τους διαγωνισμούς μας. Δώσουμε μια μουσική ανάσα, σε παρακαλώ, καλή μου Αναστασία Λάμδα. Αυτό, σε λίγο αφυκνύονται και οι κόλλες Ρούμεν, έτσι, από το, εδώ είναι, από το βαθύλακο. Εδώ είναι, η βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών Ρούμεν είναι μαζί μας. 719-229 τηλέφωνο επικοινωνίας και rumen.gr, γιατί πρέπει να βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να στεγανοποιήσετε και να θερμομονώσετε το σπίτι σας τώρα που πλησιάζει σιγά σιγά ο χειμώνας, ο οποίος θα είναι και από τους πιο πολύ δύσκολος, θα είναι, λέει, έτσι. Θα αργήσει να έρθει, θα έρθει εκεί προς τέλη Οκτώβρη και τα λοιπά, αλλά θα είναι, λέει, δύσκολα τα πράγματα, Μάρια. Να έρθει προς μέσα Νοέμβρη εκεί. Δεν βολεύει, οπότε δεις εσύ. Γραμμές ανοιχτές. Live στον όμιλο της Εθνικής, Μοντενέγκρο, Νέα Ζηλανδία, 20-25, 2-54 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Με μεγάλη μου χαρά, είμαι φόλα Νέα Ζηλανδία. Νιου Ζήλανδ είσαι. Φόλα Νιου Ζήλανδ. Γραμμές, παιδιά, ανοιχτές, 23-10-287-888. Και τι φωνή έχετε για το σημερινό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας. 3 η ώρα Ελλάδος, Ελλάς Βραζιλία. Αν δεν κάνω λάθος, παίζει ακόμη αυτό το τέρας ο Βαρεχάο. Δεν ξέρω. Το Γομάριο, 2-11 που εγώ διέλυσε. Εγώ θυμάμαι μόνο τον Σμιθ. Α, καλά, παλιότερος, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τριποντάς τον, θυμάσαι. Ναι, βέβαια, ναι. Πολύ πολύ ωραίο στυλ. Πολύ ωραίο στυλ και ωραίος άντρας. Έβαζε 7-8 τρίποντα κάθε μάτσα. Ναι. Άντερσον Βαρεχάο, παίζει αυτός, νομίζω είναι 36 ετών. Βαρεχάο. Το Γομάρι, ύψος 2-11, που είχε διαλύσει τη μούρη του Νίκου του Ζήση. Θα τον βάλει μέσα στα καλάθια ο Νίκος. Την έκανε εμπριμέ, εντάξει. Ωραίο ματσάκι το σημερινό, δεν χάνεται νομίζω. Παίρνω μία ανάσα μουσική ανάσα και διαβάζω το μήνυμα του 501, λατρεμένος Παοκτσής, ο οποίος λέει το εξής. Θαλαμοφύλακα, μην ζυγώσεις. Μένει νηστικός για πάρτι σου. Θα σε καταπιεί. Αλήθεια είναι. Από αύριο αρχίζω και διατροφή. Θα φάω μόνο το θαλαμοφύλακα. Κανάν άλλον. Ρε εσύ, ναι, βασικά κοτόπουλο θα τρώω από αύριο. Ναι. Φίλε, πολύ πλάκα κάνεις με αυτό, ναι, και δεν είναι, ειλικρινά θα την πληρώσουμε όλοι κιόλας. Τι πολύ, γιατί πλάκα, γιατί το θαλαμοφύλακα, ναι, τι θα έρθει να μας δει ο θαλαμοφύλακας. Ναι. Παιδιά, εγώ περιμένω όποιος Ηρακλειδέας θέλει να το σχολιάσει, έτσι. Στέλνει τεράστιο μήνυμα ο Θωμάσος Τόντον. Ναι. Θα βλέπουμε πλέον μπλουζάκια όχι στην εξόριξη χρυσού και SOS Χαλκιδική. Ή θα μπούμε στο σιρτάρι και θα τα βάλουν σε φεστιβάλ στη Βιομέ και στην Ιφανέτ. Ρωτάει ο παδός του Ηρακλέους. Το αναρωτιέται, έτσι. Όχι ο παδός του Άρεος Παλαιοχωρίου, όχι ο παδός του Άρεος Θεσσαλονίκης, όχι ο παδός του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚΟΣ. Έτσι. Α, μου φαίνεται τα θέλει ο Άτσι. Με μην το πω τώρα. Αυτή δεν είναι Άρεος. Τα θέλει. Ο Άρεος του ΠΑΟΚΟΣ. Εντάξει. Δεν είναι του ΠΑΟΚΟΣ. Τα θέλει, μου φαίνεται. Φυρί-φυρί το πας. Φυρί-φυρί το πας. Για τις μεταγραφές δεν λες τίποτα, Κώτα. Έχεις φάει πέσιμο, έτσι. Ποιο ρε, για τον ΠΑΟ. Πέσιμο έχεις φάει. Έφαγες πέσιμο, έμαθα. Τα άμαθα. Στο γνωστό μαγαζί έφαγες πέσιμο. Όχι, μωρέ. Σου είπαν μην ξαναπείς για τον ΠΑΟ τίποτα και τέτοια. Και τα ρίχνεις σε μένα τώρα όλα. Εντάξει, αγόρι μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, απόβαση προσφύγων. Μάλιστα. Τα διαβάσαμε αυτά, τα είπαμε για τους πρόσφυγες. 1000 άτομα. Και μετά θα πάνε αλλού. Εδώ πέρα πάμε Νέα Καβάλα Κυλκής, έτσι. Ναι. Είναι μεγάλη. Στο Βολή Καστρο κοντά. Αμπούμπα πήρε ο Άρης. Α, παίζει. Αμπούμπα τι παίζει, τι είναι αυτός. Αμυντικό χαφ. Αμυντικό χαφ, ναι. Γάλλος. Ναι. Γάλλος, ωραία. Από τι. Ναντ. Ναντ. Γάλλος από την Ναντ της Γαλλίας. Την ομάδα Ναντ. Δανεικός. Δανεικός για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς, ναι. Μια χαρά είναι. Τι. Μια χαρά. Ηλικία. 21. Ω, Λουκούμι. Νάτος. Λουκούμι. Το 6 φορά, δεν λένε ο Άρης δεν έχει εξάρι. Ορίστε, φοράει το 6 αυτός. Φοράει και το 6. Ε? Ναι. Ωραίος. Ωραίος. Λοιπόν. Τι θες. Πες, εγώ δεν λέω τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Λένε κάποιοι ότι μπορεί να είναι κοτάρες. Ναι.
αλλά στο γήπεδο της ομάδας τους πηγαίνουν χωρίς να φοβούνται, μπας και φάνε κανένα υπτάμενο λάπτοπ στο κεφάλι. Ναι, φυσικά, αφού είναι παντελώς άγνωστοι. Ρε το κυνηγάς άνθρωπος, δες. Γιατί. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, δηλαδή, περίμενε το, τραθώ. Δηλαδή, αν πάει ο Γιάννης Γιακογιάννης, που τον ξέρουν όλοι, θα κινδυνεύει να φάει ο άνθρωπος λάπτοπ στο κεφάλι, ας πούμε στο ΆΚΑ δηλαδή, ή στο Καραϊσκάκης, δεν κατάλαβα. Αν είχε διατελέσει υπεύθυνος επικοινωνίας, ναι, μπορεί να το φάει. Όχι, πουθενά δεν διατέλεσε. Ο Γιάννης Γιακογιάννης, όχι, άλλος, ναι. Ναι. Άλλοι δεν μπορούν να πάνε, εγώ πάω. Ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να μένει μόνο δημοσιογράφος. Όπως συμφωνώ ναι, ότι δεν πρέπει να εμπλέκεται στην πολιτική. Έχει μια λογική, έχουν μια λογική όλα αυτά, αλλά δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Στην καθημερινότητα. Ναι. Είναι σαν το ότι ο οπαδός δεν πρέπει να πληρώνει το εισιτήριο του για να μπει, αλλά άμα μπει τζάμπα μπαίνει. Ναι. Τι ναι. Σωστή. Είναι μια συνέχεια αυτών που σου έλεγα πριν. Ναι. Όλοι αυτοί έχουν ηθικές αξίες για τους άλλους. Τα πρέπει. Για τον εαυτό τους, λες, για τον εαυτό τους, άμα μπορούν. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Είναι ο κλασικός Έλληνας είναι αυτός. Δηλαδή, ναι, άμα εσύ διοριστείς στο δημόσιο, θα την κουφάλα τον Ασλάμα. Ναι. Διορίστηκε στο δημόσιο γιατί ήταν τα τσιμιτσικότσι με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, τον έβαλε, ναι, ναι. Αν όμως έρθει ένας από τη Νέα Δημοκρατία και βάλει αυτόν, θα πει: έλα, οικογένεια είχα. Δεν έπρεπε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Παλεύω όλοι μπαίνουν. Χρόνια, δύο παιδιά όλοι μπαίνουν. Είναι κάτι σαν το Ολυμπιακό και το ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, τι εννοώ. Τόσα χρόνια ευνοούνταν ο Ολυμπιακός. Είχε μια κατάσταση στην ΕΠΟ κτλ. Ναι. Κάνανε ακριβώς το ίδιο. Η δικαιολογία ποια είναι? Τόσα χρόνια το έκανε ο Ολυμπιακός. Ναι. Αυτή είναι. Εντάξει, πεθαίνω με εμφάνιση Νέα Ζηλανδία. Και δεν πετάχτηκε λάπτοπ. Το μηχάνημα του Λίμπερο πετάχτηκε. Πάμε παρακάτω. Φίλε, ναι, αυτό είναι λίγο βαρύ, ε. Τι, δεν με πέτυχε, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αστόχησε αυτό που πέταξε. Παιδιά, μην παρεξηγήσετε κάποιοι. Είπαμε νωρίτερα χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στο Πασόκ, έτσι. Είπαμε σήμερα γιορτάζει ουσιαστικά όλη η Ελλάδα. Βέβαια. 45 χρόνια Πασόκ. Βέβαια. Σήμερα γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει ως ευεργετημένος από το Πασόκ. Επί σειρά ετών με τα διαρκεία εκεί, Τσοχατζόπουλου, Κουλούριδε, αυτού όλου. Πρωτάθλημα. Βενιζέλο. Πρωτάθλημα 85. Βέβαια. Όλα αυτά. Πρωτάθλημα 85. Κίμων Κουλούρι. Τα θε. Ορίστε. Τίποτα. Ένα τότε. Ναι, και καθίστε. Λοιπόν. Πάω και Ηρακλή χωρί Χατζηπαναγή. Περιμένω τι μεταγραφέ του Πάω και η μοναδική αποβολή του Ηρακλή στην ιστορία του. Στι 12 θα τι ακούσουμε. Το που ήρθε! Έκλεισε! Ανοιχτό. Ή παλεύει τα κομιτζάκ Ρόντουελ. Φέρτον ρεσί, φέρτον. Συμφωνώ με το σχόλιο, με το προοκταημέρου σχόλιο του θαλαμοφύλακα. Ο Τζακ Ρόντουελ δεν είναι ποδοσφαιριστής πλέον, ναι. Μεγάλη απογοήτευση, αλλά έχει φατσούλα. Για μένα είναι ένας ταχτσίδης Παναγιώτης της Αγγλίας. Ξεκίνησε με πάρα πολλές ελπίδες τότε στην Everton. Τον πιστεύω πάρα πολύ και εθνική νέων Αγγλίας, αλλά έμεινε εκεί. Έτσι. Ο Ικάρντι στην Παρή. Μαύρο Ικάρντι στην Παρή, ναι. Πολύ ωραία. Ψινόταν καιρό. Α, ο δρόμος για τις μεταγραφές, κάτσε να δούμε. Ναι. Έχει ανάγκη από μεταγραφή στο πεπεμένο. Πλανάτε πάνω από το financial fair play. Δεν έχει πρόβλημα. Στην πολιτεία, κύριος, για διακοπές. Έχεις επακολουθήσει. Ναι, τώρα αυτό είναι ραδιόφωνο. Εσύ. Δεν ξέρω. Τι μεταγραφές. Ωραίο κύριε το άτιμο. Πάω μεταγραφές. Έκανες. Τελικά αποκλειστήκαμε και δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Δεν έχει λεφτά διαθέσιμα ο πρόεδρος. Βάν έχει λεφτά πολλά. Financial fair play. Πρόβλημα. Φανάσια. Fair play. Πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα. Lost Park. Ανεξάρτητη επανάσταση. Και αυτό. Και δεν έχει πρόβλημα. Ιβάν λεφτά. Αλλά τώρα που δεν έχεις τα λεφτά τα τηλεοπτικά, μεταγραφές δεν κάνεις. Εσύ πες ότι έκανες τώρα που δεν έχεις τα λεφτά από την Ευρώπη και τα λεφτά από τα τηλεοπτικά και δεν έχεις πουλήσει και κάνα πρίγιο να πάρεις μια δεκάρα. Γιόκ μεταγραφές, γιατί έτσι κάνω κι εγώ. Αν πάρω 10 από τον Μπρίγιοβιτς, 7 από την ΕΡΤ και 8 από το Europa League, 10, 18, 25... Τι λεφτά να βάλω εγώ μετά, ρε φίλε. Πες μου λίγο. Κάνω κι εγώ ο Στόδωρος, αυτό θες να πεις. Και όταν δεν έχω τα λεφτά αυτά, τα άλλα δηλαδή των άλλων, που, από τις ομάδες έτσι, όχι τέτοια, της ομάδος. Financial fair play. Financial fair play. Financial fair play. Εντάξει.
Αγάπη, και... βλέπεις την ειρωνία. Τίποτα. Τίποτα δεν λένε. Τίποτα δεν λένε. Δεν βγαίνουν να πούν ο Ιβάν. Μη φωτογραφίζεται, εντάξει. Δεν, μπορεί, εγώ... δεν μπορούν τώρα οι άνθρωποι. Οι ρεπόρτερ είναι, σε άλλο μετερίζει. Ο Ιβάν, ρε φίλε, ποιοι είναι οι ρεπόρτερ. Οι ακροατές. Ναι. Α, οι ακροατές. Οι ακροατές έχουν γίνει. Οι ρεπόρτερ τη δουλειά του κάνουν. Όλα τα κλισέ και τα στερεότυπα των ρεπόρτερ, ρε φίλε. Αυτό είναι. Α, είναι δε, τι στερεότυπο είπαν οι ρεπόρτερ τώρα δηλαδή. Ναι. Τι στερεότυπο είπαν τώρα. Ε. Αλλά ξέχασα, ασχολούνται με τον Άρη αυτοί. Με τον Παντελίδη, με το αυτό, με το ένα, με το άλλο. Πολύ ωραία. Και εγώ θα ασχοληθώ με την Αλεξάνδρα Παναγιωτάρου. Μπάσα. Πόζα ρε τόπλες και πάθαμε κεφαλικό. Ε, πώς τη σιγά μην πάθαμε κεφαλικό, βλέπουμε τον αγκώνα της. Τι εγκεφαλικό πάθαμε. Μάλιστα. Η εξομολόγηση του Μανσίνη. Μανσίνη τον γραφείο εδώ συνάδελφο. Ναι, πρέπει να είναι Ματσίνη. Εμένα μου έχουν πει ότι πρέπει να είναι Ματσίνη. Ας ρωτήσει κάποιος τον άνθρωπο. Παιδί, είναι πολύ απλό. Ένας ρεπόρτερ. Τον ρώτησε αυτός, του κάνει συνέντευξη. Ναι, ή από το γραφείο τύπου του Άρη να πούνε. Προφέρεται έτσι. Μανσίνη λέει. Εντάξει. Όπως είναι Αμπέλ Φερέιρα. Δεν είναι Αμπέλ. Το ακούω πάλι χθες προχθές από τον δημοσιογράφο. Αμπέλ Φερέιρα. Είναι Αμπέλ. Έλα μωρέ και τι έγινε. Εδώ είναι Μαντσίνη. Ο Μαντσίνη και ο Μανσίνη. Τελικά είναι Μαντσίνη ή Μανσίνη. Ή Μανσίνη. Τι είπε, κάτι σημαντικό. Ότι δεν το λένε Ματέο, το λένε Ντάνιελ. Ναι. Πάντως είναι ρε παιδί μου τώρα πώς θα. Η διακοπή είναι μια χαρά για τον Άρη. Απ' την άλλη, όποιος έρθει, πέφτει τώρα πάνω σε ματς με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Δηλαδή ξέρεις, δεν είναι και ότι καλύτερο θα ήθελες. Οκ. Okay. Με Παναθηναϊκό να είναι. Τι να είναι. Και αυτός με το μαχαίρι στα δόντια, ας πούμε. Ας έρθει, ναι. Μετά με από τις δύο σφαλιάρες. Να δεις που θα πάει το μαχαίρι. Ε, ναι, εντάξει ρε φίλε, δεν είναι και τόσο. Ε, δεν κατάλαβα ρε φίλε. Ναι. Και τι να κάνουμε τώρα, 24 παιχνίδια έχουν μείνει. Δεν είναι 30 όπως ήταν, 26 είναι φέτος για να μπει στην εξάδα. Τεράστιο μήνυμα, 501 είναι πραγματικά σε δαιμονιώδη φόρμα, λέει. Αμπούμπα, ρωτάς λέει εσύ, Γάλλος, απάντηση, ναι, γέννημα θρέμα. Με παππού Φιλανδό και η γιαγιά σου Ιδέζα, από το άλλο σόι. Ο 233... Είναι αυτός που έστειλε το μήνυμα προχθές, ο παδός του ΠΑΟΚ, ότι αυτό που κάνεις με τον ΠΑΟΚ δεν είναι προπαγάνδα, είναι εμετός. Και λέει το εξής. Sorry λίγο, πραγματικά δεν το λίγο. Πρέπει να είναι φανταστικό το μήνυμα, ότι υπέροχο, αλλά εγώ λίγο βλάκα τώρα έχω μπλοκάρει. Λέει, ας με βοηθήσει ο Χρήσανθος. Καλημέρα, παιδιά. Χθες είπα ότι είναι εμετός αυτό που κάνεις με τον ΠΑΟΚ. Αλλά μάλλον προς το βρώμικο πάει. Έλεος. Όσο έλεος και να ζητάς. Αυτή τη φορά θα είμαι ανηλαίης. Μεγάλο κομμάτι. Πολύ μεγάλο κομμάτι. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι αυτό? Μεγάλο κομμάτι, αλλά δεν το ξέρει ποιο είναι. Ναι, Φίλιτ Στυλ. Η Portugal The Man, άντε. Στο είχα βάλει μαζί. Στο είχα ζητήσει εγώ, θυμάσαι. Να τα μηνύματα του Φερνάντο Σάντος. Portugal The Man, μπράβο. Να τα μηνύματα. Φερνάντο Σάντος, καρυπίδι. Πολύ ωραία. Φέρε Σάντος να πέσουν όλοι κάτω. Λυκνιστικό κομμάτι. Άρα θεωρεί, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, ότι αυτό που κάνεις είναι βρώμικο. Είναι, κάνεις δηλαδή βρώμικο πόλεμο. Έτσι, χτυπήματα κατά τη ζώνη. Όλες οι αλήθειες, ναι, διαχρονικά στην ιστορία, ναι, παρουσιάστηκαν στην αρχή, ναι, ως κάτι το βρώμικο.